αγάπη μου, μεγαλώνεις πολύ γρήγορα. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring, I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you, I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy I'm finding my way. Growing up is not so tough. Παρέα. Καλέ μου, φεύγουμε τώρα. Πού είσαι? Βρουμ, βρουμ. Πέσαμε τους δεινόσαυρους. Εσύ και η αδελφή σου είσαστε μέσα όλη την ημέρα. Ας βγούμε έξω να πάρουμε λίγο αέρα. Να φέρω το δεινόσαυρό μου. Γιατί δεν φέρνεις και τα κουβαδάκια σου μαζί? Έτσι θα μπορείς να παίξεις την άμμο. Εντάξει. Ο φιλαράκος μας χάρηκε που είδε ότι η φίλη του ήταν κι αυτή στο πάρκο. Γεια! Μπορώ να σας βοηθήσω με το κάστρο! Τι κάνεις, πρόσεχε! Κοίτα τι έκανες! Α! Ω, έσπασε το κουβαδάκι μου! Δεν θέλουμε να παίξουμε μαζί σου, σπάς τα πάντα! Ο Μπόμπιρας δεν ήθελε να σπάσει το κουβαδάκι της φίλης του. Ένιωθε πολύ άσχημα. Τι συμβαίνει, καλέ μου? Οι φίλοι μου δεν θέλουν να παίξουν μαζί μου. Τους είπες ότι εσύ θέλεις να παίξεις μαζί τους? Δεν είπε στη μαμά του ότι έσπασε το κουβαδάκι της φίλης του? Ήταν λυπημένος και θυμωμένος ταυτόχρονα. Δεν θέλω να παίξω άλλο μαζί τους εγώ τώρα. Δεν μου αρέσουν. Θέλω να πάω σπίτι. Μα μόλις ήρθαμε, αγάπη μου. Ορίστε, η αδελφή σου ξύπνησε. Γιατί δεν παίζεις λίγο ακόμη εδώ? Παιδιά! Παιδιά! Ελάτε να παίξουμε μαζί! Τα παιδιά όμως ήταν απασχολημένα και δεν έδωσαν καμιά σημασία στον Μπόμπιρα. Ο Μπόμπιρας δεν περνούσε καλά όταν έπαιζε μόνος του. Ήθελε πολύ να παίξει μαζί με τους φίλους του. Μαμά, μπορείς να με κουνήσεις λίγο? Δεν είσαι λίγο μεγάλος για κούνιες, αγάπη μου. Μπορείς να με κουνήσεις λίγο, μαμά? Καλέ μου, δεν μπορώ να σε κουνήσω τώρα. Κουνάω την αδελφή σου. Ήταν μάταιο. Προσπαθούσε, αλλά συνήθως η μαμά ή οι φίλοι του του έσπρωχναν την κούνια. Υπήρχε όμως ένα πράγμα που μπορούσε να κάνει μόνος του. Να σκαρφαλώσει στο μονόζυγο. Μα γιατί δεν πηγαίνεις να παίξεις λίγο με τους φίλους σου, αγάπη μου? Δεν θέλουν να παίξω μαζί τους, γιατί τους έσπασα ένα κουβαδάκι. Τότε, δώσ' τους το δικό σου κουβαδάκι. Ορίστε, πάρε το δικό μου κουβαδάκι. Ευχαριστώ, είναι ωραίο κουβαδάκι, πιο μεγάλο από το δικό μου. Μπορώ να παίξω μαζί σας? Φυσικά, κάτσε εδώ, θα με βοηθήσεις? Ο Μπόμπιρας χαιρόταν γιατί είχαν γίνει και πάλι οι τρεις καλύτεροι φίλοι. Περαστικά. Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια του Μπόμπιρα ήταν η εξωγήινη. Γύρνα πίσω, εξωγήινε! Αχ, όχι! Έφυγε! Τότε σκέφτηκε ότι ο γατούλης θα τον βοηθούσε να βρει τον εξωγήινο. Ο
μικρός του φίλος δεν άκουσε τίποτα και πήγε να εξερευνήσει το έδαφος. Αχ, όχι, μη! Κέρδισα! Ήταν πολύ χαρούμενος που είχε κερδίσει, αλλά δεν πρόσεξε ότι ο φιλαράκος του είχε χτυπήσει. Θέλω τη μαμά μου. Τι τρέχει! Πονάει το πόδι μου. Δεν ήξερε τι να κάνει. Φοβήθηκε. Μαμά! Μπαμπά! Βοήθεια! Ο φίλος μου χτύπησε! Πού πονάει? Το πόδι μου! Πονούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Εγώ λέω να τον πάω στο σπίτι του. Οι γονείς του μπορεί να θέλουν να τον πάνε στο νοσοκομείο. Καλή ιδέα. Στο νοσοκομείο! Ο φιλαράκος μας ανησύχησε που ο φίλος του μπορεί να πήγαινε στο νοσοκομείο. Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Θέλω τη μαμά μου. Μαμά, ο φίλος μου! Θα μάθουμε σύντομα, αγάπη μου. Αλλά πρώτα πρέπει να δουν το πόδι του στο νοσοκομείο. Δεν είχε ξαναπάει στο νοσοκομείο. Δεν ήξερε τι θα συνέβαινε εκεί. Τι θα συμβεί στο νοσοκομείο? Λοιπόν, ο γιατρός θα δει το πόδι του φίλου σου και θα μάθει τι έχει πάθει. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει ακτινογραφίες για να δουν τα κόκαλά του. Πρέπει να τηλεφωνήσω στους γονείς του τώρα. Θα προσέξει την αδελφή σου. Εντάξει. Μαμά! Ναι, καλέ μου. Θα γίνει καλά ο φίλος μου. Σίγουρα θα γίνει καλά. Αλλά μάλλον δεν θα μπορεί να τρέξει για λίγο καιρό. Ο Μπόμπυρας ήλπιζε να γίνει ο φίλος του γρήγορα καλά για να μπορέσουν να παίξουν τους εξωγήινους. Μπορεί να είναι ο μπαμπάς για να μας πει τι κάνει ο φίλος μου. Ναι. Εντάξει. Τα λέμε αργότερα. Αντίο. Ο μπαμπάς ήταν αυτός. Ναι, ο μπαμπάς ήταν. Είπε ότι ο φίλος σου γύρισε από το νοσοκομείο και είναι πολύ καλά. Λες να μπορέσει να έρθει αργότερα να παίξουμε. Α, δεν το νομίζω, καλέ μου. Ο φίλος σου έχει ένα σπασμένο δάχτυλο και δεν θα μπορεί να πατήσει το πόδι του. Αλήθεια? Τι τρέχει, καλέ μου? Απογοητεύτηκε που δεν θα μπορούσε να παίξει με το φίλο του. Θέλω να έρθει εδώ ο φίλος μου. Θέλω να μου πει για το νοσοκομείο και να παίξουμε εξωγήινους. Κοίτα, ο φίλος σου δεν μπορεί να έρθει εδώ. Αλλά μπορείς να τον επισκεφθείς εσύ. Μπορώ. Φυσικά. Η αλήθεια είναι πως ρώτησε αν μπορούσες να τον επισκεφθείς εσύ αργότερα. Σίγουρα θα χαρεί πολύ να σε δει. Ανυπομονούσε να δει το φίλο του και σκέφτηκε κάτι για να τον κάνει να χαρεί. Μανούλα, θα του φτιάξω μια ωραία ζωγραφιά! Ήθελε να του ζωγραφίσει κάτι, αλλά τι? Εξωγήινο! Του αρέσουνε πολύ! Ορίστε! Να τη δω λιγάκι! Α, πάρα πολύ ωραία! Λοιπόν, να πάρεις μαζί σου και μερικά κουλουράκια που ετοίμασα. Εντάξει! Έλα, ανυπομονή να σε δει. Κι εγώ! Του έφτιαξα μία ζωγραφιά. Πάμε τώρα. Φυσικά. Γεια σου. Γεια σου. Χάρηκε που είδε ότι ο φίλος του ήταν καλά. Ένα
Ένας εξωγήινος. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραίο. Ορίστε. Πονάει το πόδι σου. Στην αρχή πόναγε, αλλά τώρα δεν με πονάει όταν δεν το πατάω. Ξέχασα να δέσω τα κορδόνια μου, τα πάτησα και έπεσα. Πήγες στο νοσοκομείο? Ναι, και ο γιατρός έβγαλε κάτι φωτογραφίες στο πόδι μου. Θέλεις να παίξουμε εξωγήινους? Α! Ο Μπόμπυρας και ο φίλος του μπορούσαν τώρα να κάνουν αυτό που τους άρεσε πολύ. Να παίζουν μαζί. Ο Ίσκιος. Ο Μπόμπυρας είχε καλέσει τους νέους του γείτονες για φαγητό. Στην αρχή τα διδυμάκια έδειχναν να μην ασχολούνται πολύ μαζί του. Μαμά! Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Μήπως έξεσαι τη μουστάρδα? Ήταν... Δεν ήξερε ποιος από τους δυο τον είχε ανοχλήσει. Νομίζω ότι αυτός ο Ατακτούλης ξέρει τι συνέβη. Γι' αυτό θα βοηθήσει στο καθάρισμα. Έτσι, αγάπη μου. Α, φτάνει τόση βοήθεια, Ατακτούλη. Να παίξουμε ένα παιχνίδι με τα φώτα, μαμά. Να παίξουμε κρυφτό. Πολύ καλή ιδέα. Παιδιά, μπορείτε να παίξετε στην πίσω αυλή, αλλά όχι για πολύ, θα τις έλεγουν αυτόν. Αποφάσισε να είναι αυτός ο αρχηγός, γιατί αυτός είχε το φακό. 1, 2, 3, 4, 5. Ήταν ενθουσιασμένος που έπαιζε με τους φίλους του, αλλά όταν είδε τη σκιά του, άρχισε να φοβάται και ένιωσε περίεργα, μέχρι που θυμήθηκε το φακό. Ει, εσείς οι δύο, έχετε κρυφτεί σε ένα μέρος που ο μικρούλης δεν θα κοιτάξει ποτέ. Όσο η μαμά τους εξηγούσε ότι το δίκιο ήταν να πάνε πάλι έξω, ο Μπόμπυρας άκουσε κάτι πίσω από το θάμνο. Τώρα είχε αρχίσει να φοβάται πολύ. Είδε πίσω του πάλι μια πιο μεγάλη σκιά και νόμιζε ότι βρισκόταν σε ένα τελείως διαφορετικό μέρος. Δεν θέλω να παίξω άλλο. Αχ, συγγνώμη, αγάπη μου, σε τρόμαξα. Μαμά, είναι πολύ φοβητσιάρης. Δεν είναι σωστό αυτό που λες. Είναι πολύ γενναίος, γιατί είναι εκεί έξω μόνος. Είναι τρομακτικά εκεί. Όταν η μαμά άναψε τα φώτα της αυλής, όλες οι σκιές εξαφανίστηκαν. Μπορούσαν να παίξουν λίγο ακόμα τώρα, αλλά αυτή τη φορά θα μετρούσε η μαμά. Κανείς δεν θα με βρει εδώ. Να κρυφτώ μαζί σου. Εντάξει, αλλά ήσυχα. Ωραία. Κι εγώ θέλω να κρυφτώ. Γρήγορα, έλα εδώ. Θα μας βρούνε! Είμαι φοβητσιάρης! Γατούλη! Κρυβόμαστε! Ο Μπόμπυρας δεν ήθελε να τους βρουν ακόμη. Χάρη στο παιχνίδι, αυτός και τα δίδυμα έγιναν γρήγορα φίλοι. Ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Όχι, γατούλη, φύγε! Κοίτα, αγάπη μου, εσύ είσαι εδώ. Μαριά! Κοίτα κι αυτή, εδώ είναι το γατάκι μας όταν ήταν μικρό. Έλα να δεις κι εσύ, αγάπη μου.
Του Μπόμπιρα του άρεσε να κοιτάει φωτογραφίες με τη μαμά του. Θυμήθηκε την ψιψίνα όταν ήταν μικρούλα και ο παπάς του την έφερε στο σπίτι για πρώτη φορά. Τι είναι, μπαμπά? Για κοίταξε, έκπληξη. Είναι ένα γατάκι, ένα γατάκι! Το πήρα από τη στέγη ζώων. Είπαν ότι τον λένε Γατούλη. Νομίζω πως του ταιριάζει πολύ, έτσι δεν είναι? Έφυγε μακριά! Δεν πειράζει, μικρούλη μου. Νομίζω πως τον τρόμαξες λιγάκι. Είναι ακόμη μωράκι και θέλει χρόνο να μας συνηθίσει. Τον πάμε μια βόλτα μέχρι να έρθει η ώρα για φαγητό. Εντάξει, μαμά. Ο Γατούλης με φοβήθηκε. Δεν νομίζω, αγάπη μου. Εξάλλου εσείς οι δυο θα έχετε το χρόνο να συνηθίσετε ο ένας τον άλλον. Νομίζω πως αυτό θα γίνει ωραίο κρεβάτι. Μπορεί να κοιμάται εδώ στην κουζίνα. Γιατί? Αν ο Γατούλης γίνει μέλος της οικογένειάς μας, θα θέλει το δικό του κρεβάτι. Θα φέρω μια παλιά κουβέρτα από το υπόγειο. Αχ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την πάνα μας. Θα γυρίσω σε λίγο, αγάπη μου. Εσύ τελείωσε το φαγητό σου. Εντάξει. Γατούλη! Ο Μπόμπιρα σκέφτηκε να κάνει ησυχία για να μην τρομάξει την ψιψίνα. Ο Μπόμπιρα χάρηκε που η ψιψίνα δεν τρόμαξε. Ήθελε να την κρατήσει και να τη χαϊδέψει για να της δείξει ότι ήταν φίλη του. Γατούλη, γύρνα πίσω! Πεινάς? Hey, Γατούλη, τα έκανες χάλια! Κοίτα τι έκανε ο Γατούλης, μπαμπά! Δεν αφήνουμε το Γατούλη στο τραπέζι, αγόρι μου. Θα του δώσουμε το δικό του πιάτο και θα του βάζουμε το φαγητό του στο πάτωμα. Πάρ' τους και τους δύο στο μπάνιο για πλύσιμο αμέσως. Θα κάνει και ο Γατούλης μπάνιο! Λοιπόν, οι γάτες δεν κάνουν μπάνιο συνήθως, αλλά ο Γατούλης ίσως να χρειάζεται ένα. Θέλω να βοηθήσω. Μόλις βγάλουμε το κολάρο του Γατούλη. Δεν θέλουμε να βραχεί κι αυτό. Ορίστε, γιατί δεν κρατάς το Γατούλη μέχρι να γεμίσω την πανιέρα? Είχε αγωνία που θα τον κρατούσε και πάλι. Του άρεσε όταν κουλουριαζόταν στην αγκαλιά του. Ορίστε, ας τον τυλίξουμε στην πετσέτα αυτή. Θα είναι πιο εύκολο να τον κρατήσεις έτσι. Βλέπεις, σαν να κρατάς ένα μωρό. Κράτα τον γερά, αλλά μην τον πιέσεις πολύ. Πόσο του άρεσε το γατάκι του. Εντάξει, έλα, Γατούλη. Καιρός να πληθείς. Μπαμπά, το έσκασε! Η ψιψίνα το έσκασε και πάλι. Ο Μπόμπιρας δεν καταλάβαινε γιατί πάντα του έφευγε. Δεν είναι εδώ, μπαμπά. Ούτε εδώ είναι. Μην τρέχεις, μικρούλη μου. Δεν θέλουμε να το τρομάξουμε, το Γατούλη. Εντάξει, μπαμπά. Τον βλέπεις? Όχι. Δεν είναι στο κρεβάτι του. Έλα, έλα εδώ. Έχω μια ιδέα. Γιατί βγάζεις τα παπούτσια μου, μπαμπά? Όχι τα παπούτσια σου, μόνο τα κορδόνια. Έλα, τώρα κούνα τα μπροστά του και σίγουρα έτσι θα σου δώσει σημασία. Ο μικρούλης μας δεν καταλάβαινε γιατί το έκανε μέχρι που... Δεν ξέρω καμιά γάτα που να τη στέκεται στα κορδόνια. Φυσικά και είναι. Τι θόρυβος είναι αυτός? Γουργουρίζει. Σημαίνει πως είναι χαρούμενος. Ο φιλαράκος μας χάρηκε που έκανε το γατούλι του χαρούμενο. Του άρεσε να τον ακούει να γουργουρίζει. Τώρα πρέπει να του ξαναβάλουμε το κολάρο του.
Φτερνίζεσαι πολύ από τότε που ήρθε ο Γατούλης στο σπίτι. Λες να είσαι αλλεργικός στις γάτες. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιος είναι αλλεργικός στα ζώα, δεν μπορεί να είναι μαζί με ζώα γιατί φτερνίζεται συνέχεια και δακρύζουν τα μάτια του. Αυτό τον ανησύχησε πολύ. Δεν ήθελε να είναι αλλεργικός στις γάτες. Έλα, μικρούλη μου, ας δούμε τι λέει γι' αυτό η μαμά. Αν ο Μπόμπυρας ήταν αλλεργικός στις γάτες, η μαμά και ο μπαμπάς θα έπρεπε να επιστρέψουν την ψιψίνα πίσω. Για να δω λίγο τα ματάκια σου. Μήπως σε ενοχλούν ή σε τσούζουν, καλέ μου? Όχι, μαμά! Ορίστε, αγόρι μου, κράτα τον για λίγο. Τσου! Δεν θέλω ο Γατούλης να φύγει! Έχω μια ιδέα. Να του βγάλουμε αυτό το κολάρο. Ήλπιζα να μην φτερνιζόταν πάλι. Δεν ήθελε να είναι αλλεργικός στο γατούλι του. Λοιπόν, αυτό είναι καλό σημάδι. Αγάπη μου, θα κρατήσω εγώ λίγο τη γατούλα. Εσύ κράτα αυτό. Αυτό είναι. Το κολάρο ήταν η αιτία που φτερνιζόταν και όχι ο γατούλης. Το μικρό γατάκι μπορούσε να μείνει. Το γατάκι μας μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Και έτσι η ψιψίνα έγινε μέλος της οικογένειας.